Κύριε Μπυρί, τα είχαμε πει τέτοια εποχή πέρυσι που συζητούσαμε για αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και του Υπουργείου Τουρισμού να γίνει μια επιτροπή να λύσει τα προβλήματα που έχετε οι ιδιώτες πιλότοι που με τα ιδιωτικά σας αεροπλάνα θέλετε να κάνετε εκδρομές στα νησιά κατά βάση αλλά και στην υπηρετική χώρα και καλείτε βέβαια και τους φίλους σας από άλλες χώρες να έρθουν και να κάνουν και αυτοί το ίδιο, να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα δηλαδή με τα αεροσκάφη τους, τα μικρά, τα μονοκινητήρια ή τα δικινητήρια. Και παρόλα αυτά ένα χρόνο μετά θα συζητήσουμε τα ίδια πράγματα γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας και στους δύο. Κάθε πέρυσι και χειρότερα. να ξεκινήσουμε έτσι. Δεν το θέλαμε αυτό όμως. Δεν το θέλαμε. Αλλιώς θα συζητούσαμε πριν ένα χρόνο. Άλλες προσδοκίες είχαμε. Ματαιώθηκαν όλες. Ακριβώς. Όπως τα είπατε είναι, συνεχίζουμε να παλεύουμε, δεν το αφήνουμε κάτω. Αυτό για το οποίο παλεύουμε είναι κάποια πράγματα που υπάρχουν αναχρονιστικά στο ελληνικό δημόσιο και ας είναι εν μέρη ιδιωτικοποιημένοι κάποιοι τομείς αυτή την εποχή. Δεν υπάρχει κάτι σημαντικό που έχει αλλάξει από πέρυσι. Παρόλο που έχουμε συνεχίσει επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία, παρόλο που πιέζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πω ότι πέρασε ένας χρόνος και κάτι άλλαξε. Κάτι. Τώρα το λέμε αυτό γιατί έχουμε πιάσει πλέον την καλοκαιρινή σεζόν του 22. Ουσιαστικά, επειδή δεν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν περιμένετε κι εσείς να γίνει κάτι μέσα στους επόμενους μήνες, άρα πλέον μιλάμε για 23, ώστε ο αεροπορικός τουρισμός, πώς όρος υπάρχει, να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ελπίζουμε σε αυτό, αλλά δεν πάει πάντα να υπάρχει ελπίδα ότι έστω και κάποια στιγμή μπορούμε να καταφέρουμε πιο σύντομα κάτι να αλλάξουμε. Τι είναι αυτό που θέλετε να αλλάξετε? Κοιτάξτε, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία στις ιδιωτικές πτήσεις, ακριβώς επειδή δεν είναι προγραμματισμένες όπως οι δημοσίου μεταφορών. Αυτό λοιπόν έχει κάποιους τομείς του κράτους που δημιουργεί μια ανησυχία του στυλ ποιος είναι, πού πάει, από πού έρχεται. Δεν υπάρχει δηλαδή και τόσο πολύ εμπιστοσύνη. Όχι τόσο πολύ σε Έλληνες που πετούν. Φοβούνται και αλλοδαπούς και τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι έχεις ένα μέσο που είναι ευκίνητο. Και επειδή είναι ευκίνητο το μέσο που έχει και μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει, όποτε θέλει, είσαι επικίνδυνο. Σαν να ήταν δηλαδή και ένα σκάφο που μπορεί να πάει όπου θέλει. Σαν να λένε δηλαδή ότι άμα μπορεί να παρανομήσει τόσο εύκολα, τότε δεν πρέπει να κάνει αυτό που είναι το χόμπι σου. Καλά, δεν έχει τρόπο σε αυτό κάπω, α πούμε, με ένα πλαίσιο να ελέγχεται, ω ένα βαθμό. Ακριβώ. Να σα πω ένα παράδειγμα. Εμεί ζητάμε για παράδειγμα τα αεροδρόμια, τα επαρχιακά, τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο λειτουργία, α πούμε 3-4 ώρε, 5 ώρε την ημέρα. Είναι πολύ περιοριστικό για κάποιο τουρισμό, αεροτουρισμός όπως λέγεται, αεροπορικός τουρισμός με μικρά αεροπλάνα. Ζητάμε να μπορούμε να προσεγγίζουμε τα αεροδρόμια αυτά πριν και μετά το ωράριο του αεροδρομίου. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο το αεροδρόμιο για μας να υπάρχει υπάλληλος εκεί πέρα. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο έχουμε εκπαιδευτεί σαν πιλότοι να μπορούμε να πετάμε μόνοι μας χωρίς να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος δηλαδή σε ένα αεροδρόμιο. Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, το θεωρούν κάτι το οποίο αδιανόητο. Συγγνώμη, όπως ένα φουσκωτό μπορεί να πάει σε ένα λιμάνι. Ακριβώς. Ο νόμος υπάρχει. Δηλαδή στο λιμάνι υπάρχει ένας αερολιμενικός που μας θέλει μπορεί να κάνει έναν έλεγχο. Αλλά η στάση που έχει το κράτος απέναντι στην αεροπορία αυτή τη στιγμή, την ιδιωτική αεροπορία, είναι ότι όχι, θέλω να είναι και όλοι υπεύθυνοι και από εκεί που θα φύγεις και από εκεί που θα φτάσεις, την ώρα που θα φτάσεις. Δεν σε αφήνω δηλαδή, δεν σε εμπιστεύομαι μόνο σου. Και ειλικρινά δεν υπάρχει κανένας λόγος πρακτικός που να εφαρμόζεται αυτή η τακτική. Ενώ δεν υπάρχει κάτι αεροπορικό μέσα σε αυτό που να είναι θέμα ασφάλεια. Όχι. Είναι κάτι γραφειοκρατικό που έχει μείνει από πολλά χρόνια πριν. Θέλω εγώ που μια αρχή να τα ελέγχω όλα. Θέλω να είσαι εδώ. Και βέβαια υπάρχει και κόσμος που είναι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα που αν εμείς αυτό που προτείνουμε είναι λίγο ριζοσπαστικό γιατί λέμε ότι ουσιαστικά με ένα ευγενικό τρόπο δεν σε χρειαζόμαστε εμείς εκεί. Δηλαδή έχουμε εκπαιδευτεί σαν πιλότοι χρόνια με ασφάλεια και επανεκπαιδευόμαστε κάθε χρόνο. Μας ελέγχουν οι εξεταστές μας, δεν είμαστε δηλαδή μια φορά και γεια σας. Και υπάρχει μια στάση του κράτους ότι κάποιοι πάλι πρέπει να υπάρχουν εκεί οπωσδήποτε όλες τις ώρες που θα προσγειωθεί ένα αεροπλάνο. Ουσιαστικά αυτό προσπαθούν να αλλάξουν αυτή τη στιγμή. Είναι η τελευταία προσπάθεια που κάνουν τους τελευταίους μήνες να πείσουμε κάποιους υπεύθυνους ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος υπάλληλος στο αεροδρόμιο για τα μικρά ιδιωτικά αεροπλάνα. Οι υπάλληλοι υπηρεσίες είναι υποχρεωτικά για τις πτήσεις δημοσίων μεταφορών.
που έχουν άλλα στάνταρ, είναι άλλα αεροσκάφη, με άλλες διαδικασίες και άλλες ευθύνες και άλλα liability. Αυτό τώρα στην πραγματικότητα, τι πρόβλημα δημιουργεί σε κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει από το εξωτερικό και να επισκεφτεί την Ελλάδα με το αεροπλάνο του, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι τουρίστες, έτσι, που το κάνουν σε άλλες χώρες. Τους θέλουμε φίλους μας. Και τους θέλουμε προφανώς, γιατί είναι καλοί τουρίστες. Το κάνουν σε πολλές χώρες της γειτονιάς μας, αλλά δεν έρχονται στην Ελλάδα. Ακριβώς. Όταν αυτοί έρχονται από το εξωτερικό και τι κάνουν. Το πρώτο πράγμα που κάνει ένας πιλότος, βλέπει το πρόγραμμά του, τι θα ακολουθήσει, σε ποια αεροδρόμια θα πάει, τι ώρες θα προσγειωθεί, τι ώρες θα απογειωθεί, που θα βάλει κάσιμο κλπ. Είναι διάφορες προδιαγραφές που χρειάζονται τα αεροπλάνα για να έχει ασφάλεια και ρεζέρβα σε οτιδήποτε κάνει. Όταν δουν λοιπόν ότι κάποιοι συνδυασμοί στα ωράρια των ελληνικών αεροδρομίων δεν βγαίνει το ταξίδι του, δηλαδή το ένα αεροδρόμιο κλείνει στις 5 το απόγευμα και το άλλο θα ανοίξει στις 7 το απόγευμα. Και δεν έχει, δηλαδή, όταν θα πάει από ένα αεροδρόμιο στο άλλο, δεν έχει τρόπο να συνδεθεί. Το ένα θα έχει κλείσει, το άλλο δεν θα έχει ανοίξει ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβουν αυτό το πράγμα, γιατί στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στο εξωτερικό τα περισσότερα μικρά αεροδρόμια για τέτοια αεροσκάφη είναι ανοιχτά τουλάχιστον ανατολή με δύση ηλίου και αρκετά από αυτά είναι ανοιχτά μέχρι και τις 10 το βράδυ εκεί συνήθως. Δηλαδή θεωρούν ώρα κοινής ησυχίας και πάλι δεν έχει να κάνει με ώρα κοινής ησυχίας, έχει να κάνει με την όχληση στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου, ανάλογα την περιοχή λοιπόν. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν έχει δηλαδή τη λογική ότι όσο είναι διαθέσιμο το φως της ημέρας και μπορεί κάποιος να πετάει ελεύθερα, που και βράδυ πετάει ελεύθερα, αλλά το απολαμβάνει στην ημέρα. Δεν και μιλάμε τώρα για την Ελλάδα που το καλοκαίρι φως έχεις. Μέχρι τις 9 ή 9.30. Σίγουρα. Ακριβώς. Μέχρι τον Ιούλιο 9.30. Και από πολύ νωρίς το πρωί. Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν για το οποίο γκρινιάζουμε. Υπάρχει βέβαια μια ανταπάντηση σε όλα αυτά, ότι ναι, οι ξένοι έχουν μάθει να πετάνε στις παιδιάδες από πόλη σε πόλη. Εδώ έχουμε άλλες ιδιαιτερότητες, το Αιγαίο, τα νησιά. Καλά, στο δηλαδή, φτιάξουμε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες. Ακριβώς. Ας δηλαδή, μην το αποκλείσουμε. Αυτές οι ιδιαιτερότητες υπάρχουν είτε πετάς από τις 3 μέχρι τις 5, είτε από τις 7 μέχρι τις 11. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Τώρα, κύριε Μπυρί, να πούμε λίγο τι έχουμε να κερδίσουμε από αυτό. Γιατί κάνουμε την κουβέντα και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουν και όσοι μας ακούνε ποιο θα είναι το τελικό μας κέρδος εάν κάνουμε αυτά τα βήματα. Βεβαίως, να σας πω. Οι φρέσκοι πιλότοι που μόλις έχουν πάρει τα πτυχία τους είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάνει την εκπαίδευσή τους και πετάνε σαν χόμπι, ας το πούμε, γύρω-γύρω σε διάφορα αεροδρόμια, σε διάφορους προορισμούς. Υπάρχουν άνθρωποι όμως από αυτή την ίδια πηγή πιλότων, οι οποίοι έχουν οριμάσει, έχουν μεγαλώσει, άλλοι είναι επιχειρηματίες, είναι ευκατάστατοι και έχουν γίνει ιδιοκτήτες αεροσκαφών πιο σοβαρών από τα μικρά του επίπεδου χόμπι. Είναι δηλαδή άνθρωποι με κάτι λιγότερο από την κατηγορία του jet, αλλά κάτι πολύ περισσότερο από ένα μικρό αεροπλανάκι που πετάει υλικοφόρο. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι που έρχονται από την Ευρώπη με δικά τους αεροσκάφη τέτοια, που χωράνε μέσα 6-7 άτομα, 5-6 άτομα, και έρχονται με την οικογένειά τους για να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Βλέπουν λοιπόν, ας το πούμε, το χάρτη μας, αν και δεν είναι θέμα χάρτη, τα ξέρουν πολύ καλά. Βλέπουν το χάρτη μας και λέμε τι παράδεισος είναι αυτός. Λένε θα πάμε σε αυτό το νησί, σε εκείνο το νησί, στο άλλο το νησί. Θα καταλήξουμε σε αυτό και μετά θα φύγουμε από αυτό και θα γυρίσουμε κατευθείαν πίσω στην Γερμανία, Ολλανδία, όπου μένουν, Βόρεια Ιταλία. Όταν θα πάει λοιπόν ο πιλότος του ιδιοκτήτη αυτού του αεροσκάφου ή ο ίδιος που θα το πετάει και θα το έχει σαν χόμπι που το ξεκίνησε από μικρός και θα δει όλες αυτές τις γραφειοκρατίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, κυριολεκτικά και ειλικρινά σας λέω, λένε άστο. Θα πάω στην Κροατία. Πάω στην Κροατία, πάω στην Βόρεια Ιταλία, πάω στη Σαρδινία. Και θα πάρω στην Ελλάδα, θα πάω του χρόνου με αερογραμμή ή με ένα ιδιωτικό τζετ του φίλου μου, παράδειγμα. Δηλαδή, δεν θα κάτσει να μπλέξει να το παλέψει. Δηλαδή, δεν θα πει μα γιατί το κάνει αυτό και γιατί δεν κάνει. Το αφήνει, απλά εξαφανίζεται και πάει και εξοδεύει όλα τα χρήματά του. Αυτό είναι το οποίο εμείς παλεύουμε. Οι χομπίστες πετάνε γύρω-γύρω. Αυτοί που έχουν πάρει το πτυχίο τους και τα νέα παιδιά το κάνουν σαν χόμπι, το απολαμβάνουν όπως και εγώ, όπως και οι φίλοι μου. Αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο μόνο πρέπει να παλέψουμε. Είναι ο αεροπορικός τουρισμός και από το εξωτερικό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ξοδεύουν κάποια χρήματα για αυτή την πτήση που θα έρθουν από το εξωτερικό, το ίδιο θα ξοδέψουν και όταν θα προσγειωθούν στο έδαφος για τις διακοπές τους. Είναι δηλαδή καλός ποιοτικός τουρισμός. Αυτό είναι για το αφήνουν λεφτά, για να τα λέμε απλά έτσι. Αφήνουν πολλά λεφτά. Είναι καλοί τουρίστες. Ακριβώς. Δηλαδή η ΑΟΠΑ Ελλάς, εμείς είμαστε μια ένωση που εκπροσωπεί την γενική αεροπορία, λέγεται αυτή σαν κατηγορία. Αλλά ουσιαστικά αυτό για το οποίο παλεύουμε είναι ο αεροπορικός τουρισμός που γίνεται με τη γενική αεροπορία. Ναι. Αυτό παλεύουμε. Τους ξένους που χάνουμε λόγω των συνθηκών στην Ελλάδα. Είναι το ίδιο που λέμε με τον ακτοπλοϊκό τουρισμό. Δηλαδή όλα αυτά τα σκάφη που βλέπουμε στα νησιά το καλοκαίρι. Τα υδροπλάνα.
τα υδροπλάνα. Και τα υδροπλάνα είναι, νομίζω, στη δική κατηγορία ή είναι άλλη κατηγορία? Όχι, είναι λίγο μεγαλύτερα, αλλά υπάρχουν και μικρά ιδιωτικά υδροπλάνα. Mm-hmm. Αυτά και αν παλεύουν. Αυτά και αν παλεύουν να τα καταφέρουν. Αυτό είναι το γεφύρι της Άρτας. Πήγε να γίνει ένα καλοκαίρι του 2007, μαζεύτηκε, το συζητάμε, το μαζεύουμε. Το έχουμε δει δηλαδή στις εφημερίδες τα τελευταία χρόνια πάνω από 3-4 φορές. Είναι δύσκολο γιατί μπλέκονται πολλοί φορείς. Καταλάβατε. Έχει να κάνει με αέρα και θάλασσα και στεριά. Μπλέκονται πολλοί φορείς. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Καλά, φανταζόμαστε βέβαια ότι υπάρχουν διεθνή πρότυπα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και εδώ, που τα έχουν λύσει αυτά τα πράγματα. Τι ξέρουν. Από τις Μαλδίβες μέχρι τη Νότιο Ιταλία, την Κορσική, έχουν λυθεί αυτά σε άλλες χώρες. Εδώ πάντα υπάρχει ο φόβος του ποιος είναι δίπλα, ποιος ταξιδεύει. Θέλω να τα ξέρω όλα, πρέπει να τους ελέγχω. Υπάρχουν τέτοια πράγματα με τα νησιά μας. Είναι ολόκληρη ιστορία που δεν επίτευε στην αεροπορία τη δικιά μας που συζητάμε τώρα. Αλλά και τα υδροπλάνα, ας πούμε για παράδειγμα τα ιδιωτικά τα αεροπλάνα, τα μικρά, τα υδροπλάνα που έχουν να πετάξουν, αντιμετωπίζουν πάρα προβλήματα, διότι δεν μπορεί να αποφασιστεί να γίνει σαφές ποιος θα τους διαχειρίζεται. Mm-hmm. Θα είναι το τοπικό λιμεναρχείο, θα είναι η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, η πλέον αρχή πολιτικής αεροπορίας, θα είναι το Coast Guard, η αυτοφυλακή. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες που από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε κάτι σοβαρό. Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα συζητάμε σε διαφορετικό πλαίσιο. Δεν ήθελα να το πω, αλλά το είπες. Ναι. Δηλαδή, ας ευχηθούμε τουλάχιστον για το 23 να έχουν λυθεί αυτά τα πράγματα και να συζητάμε, ξέρω εγώ, για την άνθηση του αεροπορικού τουρισμού στην Ελλάδα και να εικόνες όπως αυτές που βλέπουμε στα νησιά με τα σκαφάκια στις μαρίνες, που είναι ωραίο να το βλέπεις, να κάνεις μια βόλτα, ας πούμε, για να βλέπεις τα σκαφάκια από εδώ και από εκεί, τα χαζεύεις, να βλέπουμε αντίστοιχα και αεροπλανάκια να πηγαίνουν έρχονται στα νησιά. Θα ήταν ωραίο. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει στη Λέρο, χαρακτηριστικά το αεροδρόμιο της Λέρου, όπως είναι ο διάδρομος προσγείως, ακριβώς δίπλα υπάρχει μια μαρίνα. Uh-huh. Η μαρίνα λοιπόν αυτή κάθε καλοκαίρι όταν πετάμε εμείς στη Λέρο καμιά φορά, βλέπουμε και είναι γεμάτη με σκάφη και από αεροπλάνα μικρά ιδιωτικά δεν είναι ούτε ένα. Είχατε Ζήτημα πάει όμως στο Καστελόριζο, νομίζω, γιατί κάτι έβλεπα στο site σας πέρυσι που είχαν μαζευτεί αεροπλανάκια στο Καστελόριζο και ήταν μια πολύ ωραία εικόνα αυτή. Ακριβώς. Αλλά αυτό ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή, κάποιος φίλος οργάνωσε, κάποιος από τη Γερμανία που είχαν κάποια συγκεκριμένα αεροσκάφη που είχαν καλή εμβέλεια από τη Γερμανία, τέτοια όμως, τετραθέσια, πενταθέσια μικρά, και κανόνισε, ενώ το Καστελόριζο, για παράδειγμα, άνοιγε 2-3 ώρες την ημέρα, κανόνισε με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τότε και είπε: σας παρακαλώ, θέλουμε να φέρουμε κόσμο απ' έξω για μια εκδρομή, να το πούμε έτσι. Και ήρθανε από το εξωτερικό, αν θυμάμαι καλά, 8 με 13, 12 αεροσκάφη τέτοιας κατηγορίας στο Καστελόριζο. Έμεινε το αεροδρόμιο ανοιχτό όλη μέρα, ειδικά για αυτή την εκδρομή. Τους υποδέχτηκε και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με τιμές και δόξες και ράσματα. Και περάσαν πολύ ωραία. Αλλά αυτό είναι μια εκδήλωση, μια μεμονωμένη εκδήλωση. Mm-hmm. Έχουν γίνει και άλλες τέτοιες. Mm-hmm. Έχουν γίνει και άλλα. Δηλαδή, πάλι έχουμε πάει στο Καστελόριζο τότε που ήταν η μερική έκλειψη του ηλίου, που ήταν το μοναδικό σημείο που ήταν η ολική έκλειψη του ηλίου του 2008, αν δεν κάνω λάθος. Είχαν μαζευτεί 17 αεροπλάνα στο Καστελόριζο, μόνο για αυτή την περίσταση. Για να ζήσουμε την ολική έκλειψη του ηλίου που την πετύχαμε τότε μόνο στο Καστελόριζο για λίγα mm-hmm. δευτερόλεπτα. Σας λέω ένα παράδειγμα. Είχαν μαζευτεί. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι one-off που λέμε, δηλαδή κάτι που συμβαίνει μία στις τόσες και με τόσο μεγάλη κινητοποίηση. Λογικά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έπρεπε να είναι κάτι αυτονόητο ότι θα μπορούσατε να πάτε όποτε θέλετε στο Καστελόριζο. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να αλλάξουμε. Δηλαδή, να μην χρειάζεται να παρακαλάς και να το κάνεις σε μορφή ενός ξεχωριστού γεγονότος που θα πάρεις ειδική άδεια. Να υπάρχει δηλαδή μια ευελιξία στη χρήση των μικρών αεροδρομίων από ιδιωτικά αεροσκάφη. Δηλαδή, αυτό δεν έχει να κάνει με δημόσιες μεταφορές, δεν έχει να κάνει με άλλες διαδικασίες που έχουν άλλες απαιτήσεις. Ιδιωτικά αεροσκάφη. Να πετάνε ιδιώτες. Με αερολέσχες, με ιδιωτικά αεροσκάφη. Μιλάμε δηλαδή για αεροσκάφη που δεν παίρνει πάνω από 3-4 άτομα το καθένα. Αλλά μπορεί να πετάνε μαζί εκδρομές. Να κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτό δηλαδή κάποιος τους προβληματίζει. Κάποιος τους αγχώνει. Δεν είναι το προγραμματισμένο. Για το προγραμματισμένο το ξέρουν. Είναι η αερογραμμή που θα πάει την τάδη ώρα, θα φύγει την τάδη ώρα. Είναι εισιτήρια συγκεκριμένα που έχουν κοπεί συγκεκριμένα άτομα. Αυτό που έχει ιδιωτική αεροπορία είναι ότι δεν ξέρουν όλοι ποιος είναι μέσα στο αεροπλάνο. Θέλω να ξέρω. Τους πιάνει σε αδιάβαστος. Δεν ξέρουν πώς θα το χειριστούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τέτοια αντιμετωπίζουμε κάθε φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Ελπίζουμε να έχουμε καλύτερα νέα μέσα στους επόμενους μήνες. Όλοι ομάδα το ίδιο ελπίζουμε. Και εμείς πιστεύουμε θα γίνει. Είναι θέμα χρόνου. Απλά έχει καθυστερήσει περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε. Αυτή είναι η ιστορία. Μακάρι. Θα γίνει, πιστεύουμε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.